κάτι άλλο. Εσύ να με ρωτήσεις κάτι. Εγώ κάτι. Κάποια ναι, πράγματα θα ήθελα. Θέλεις. Ωραία. Δήμητρα, για πες μου, άρα είσαι επαγγελματία. Κάτι άλλο, συγγνώμη. Είμαι παίχτρια που αν κερδίσει θα κάνει το τουάσμα νίκη. Εσύ είσαι. Εγώ σκεφτόμουν να κάνω έναν. Γιατί εγώ δεν σου κάνω. Όχι, μια χαρά είναι το χέρι. Αλλά τώρα και εσύ, βρε παιδάκι μου, νέα κοπέλα, τι τα θέλεις αυτά τα μανίκια. Εντάξει τώρα, τι, πρέπει. Γιατί πρέπει. Αυτό είναι φωτογράφος, να μην... Γιατί οι φωτογράφοι έχουν τατουάζ. Κάτι έχουν. Όχι, καλά, εγώ ξέρω, οι φωτογράφοι που ξέρω εγώ δεν έχουν πολλά. Α, όταν το λες τώρα λίγο που το σκέφτομαι, κάποια έχουν. Γιατί πρέπει όμως να κάνεις τατουάζ και να είναι μανίκι. Είναι άποψη. Μα πιάνει από, το μανίκι είναι που πιάνει από τον αγκώνα και πάνω. Είναι από εδώ μέχρι εδώ κάτω. Θα χαλάσεις, παιδάκι μου, το χέρι σου ολόκληρο. Θα το ζωγραφίσω, θα το φτιάξω. Και τι θα φτιάξεις. Τώρα να σου πω ακριβώς θα κάνω. Τι θέμα θα έχει. Θα έχει ένα τριαντάφυλλο γαλάζιο. Το οποίο θα ανεβαίνει. Όχι. Θα έχει από πάνω μια κοπέλα. Ναι. Με γαλάζια μάτια, ένα πρόσωπο, δεν είναι έτσι, κάτι αόριστο. Αόριστο. Και από πάνω θα έχει μια φωτογραφική μηχανή, δεύτερη, γιατί υπάρχει μια ήδη που κόσμει το σώμα μου. Σε ποιο μέρος έχεις την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή? Στην πλάτη. Στην πλάτη. Θα κάνεις και μία στον νόμο. Θα κάνω και μία στον νόμο να την βλέπω, γιατί στην πλάτη δεν φαίνεται. Δεν τη βλέπεις. Ωραία. Σε πόσο καιρό θα γίνει αυτό το πράγμα? Λένε μέρες. Εγώ είμαι όμως έτοιμη να το κάνω σε μία μέρα. Ωραία, εγώ απλά θέλω να σου πω γενικά πριν πάμε στη μονομαχία. Πρόσεξε το παιδάκι μου, γιατί μετά μπορεί να μεγαλώσει και να το μετανιώσει και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, γιατί αυτό είναι και μεγάλη ιστορία. Θα το κόψω το χέρι σιγά. Δεν είναι, αντίπαλος δεν είναι κάτι. Για να χάσει, να μην το κάνει το μανίκι. Α, ο Νίκος λοιπόν λέει να χάσει για να μην κάνει το μανίκι. Εσύ πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να τον πιέσεις? Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσεις. Γιατί φαίνεται πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι. Και έχει...